Λοιπόν, κάποιοι κλάδοι, όλοι κλάδοι δηλαδή, γεσαία δε δι απεργούν. Κάποιοι άλλοι όμως άνθρωποι που ακόμη δεν εντάχθηκαν στον κλάδο επαγγελματικά με πολλά χρόνια συντάξιμα και ασφαλιστικά, αγωνιούν και ονειρεύονται. Ονειρεύονται και αγωνιούν. Έτσι πάει το πράγμα. Και σήμερα θα μιλήσουμε για τους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το επάγγελμα του υποφαινόμενου, τη δημοσιογραφία. Τι μέλλον έχει αυτή η δουλειά στη χώρα μας, που το ένα μετά το άλλο τα μέσα κλείνουν, όσα υφίστανται είτε φυτοζωούν, είτε αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους, και γενικώς τι χώρο έχει πλέον στη χώρα μας ένα νέο μέσο, όποιο και είναι αυτό, έντυπο, ηλεκτρονικό, ιστοσελίδα, ψηφιακό. Ο Βαγγέλης Καράλης, νέος δημοσιογράφος, βρίσκεται κοντά μας. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χθες βράδυ ήρθες από Αθήνα. Χθες απόγευμα, ναι. Και ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση σε ένα από τα ιστορικότερα κανάλια της χώρας και σε μια εκπομπή που πραγματικά παρακολουθώ από Αθήνα, διότι και εσύ και η Έλσα κάνετε κάτι πολύ όμορφο, με πολύ επαγγελματισμό, ήθος, αξιοπρέπεια, που ταυτόχρονα είναι και εμπορικό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και αν με ρωτάς, για μένα αυτό είναι το σωστό lifestyle που λένε. Γιατί lifestyle είναι αυτό τι παίζει τριγύρω μας, στην πόλη μας, στη χώρα μας, στη γειτονιά μας. Υπάρχει μια παρεξήγηση όσον αφορά το lifestyle. Γιατί lifestyle δεν είναι το κουτσομπολιό, στα σίγουρα. Σίγουρα, εντάξει, πρέπει να γίνεται διαχωρισμός ανάμεσα στον gossip, στον κίτρινο τύπο και στο lifestyle. Αλλά εσείς το κάνετε αυτό με πολύ αξιοπρέπεια, δηλαδή και στα προβλήματα του κόσμου, τα κοινωνικά, αλλά και σε δράσεις πολιτισμικές, όπου η Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλές τέτοιου είδους δράσεις. Είσαστε πάντα δίπλα και μπράβο σας. Λοιπόν, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος δοκίμασε την τύχη του. Τι δοκιμάζω ακόμα. Ναι, δοκίμασε την τύχη του, εγκατέλειψε την πόλη της Θεσσαλονίκης, mm-hmm. γιατί δυστυχώς αυτή η πόλη δεν του προσέφερε τις δυνατότητες να παραμείνει. Ναι. Και δοκίμασε την τύχη του στην πρωτεύουσα. Πέρασε από αρκετά μέσα, προσφέροντας τις υπηρεσίες του. Και τελικά κατέληξε ότι καλό είναι να υπάρχουν και άλλα εγχειρήματα πέρα από τα τηλεοπτικά, όπως ας πούμε ένα έντυπο. Και ένα έντυπο στο Free Press, δηλαδή mm-hmm. που διανέμεται δωρεάν. Υπάρχει χώρος για όλα αυτά, για αυτά τα εγχειρήματα? Κοίταξε, νομίζω ότι σε δύσκολους καιρούς και περιόδους λένε ότι όταν δεν υπάρχουν λύσεις, εφευρίσκεις λύσεις. Θεωρώ ότι υπάρχει χώρος. Αν γενικότερα στην Ελλάδα, αν πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, δεν υπάρχει χώρος για τίποτα. Αλλά δεν μπορούμε να κάτσουμε και με σταυρωμένα τα χέρια. Πιστεύω ότι ο έντυπος τύπος πρέπει να υπάρχει στη χώρα μας, στην Ελλάδα. Θεωρώ ότι όσο πηγαίνει το έντυπο θα αυξάνεται, δεν θα μειώνεται. Καλό είναι το ίντερνετ, καλό είναι το διαδίκτυο. Αλλά είναι διαφορετικά να πιάσεις κάτι στα χέρια σου, ένα χαρτί, κάτι το οποίο μένει αποτυπωμένο για πάντα, λοιπόν, παρά για επιμελήσε, μια είδηση που έρχεται και φεύγει, ας πούμε, μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Το Prestige, έτσι mm-hmm. λέγεται, είναι η επωνυμία του νέου περιοδικού, το οποίο διανέμεται δωρεάν, mm-hmm. γι' αυτό άλλωστε δεν είναι και διαφήμιση αυτή τη στιγμή, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Διανέμεται δωρεάν στην Αθήνα, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεπεράσει τα όρια της Αθήνας και να έρθει και Θεσσαλονίκη. Τα σχέδιά μας είναι να έρθει και Θεσσαλονίκη. Σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Θεσσαλονίκη βασικά. Τώρα το τεύχος που κυκλοφορεί στις 20 Δεκέμβρη, το διπλό εορταστικό μας, θα υπάρξει διανομή και στην Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ποιος είναι τώρα ο στόχος ενός τέτοιου εντύπου? Καταρχάς, που δεν το πληρώνεις κιόλας, το παίρνεις στα χέρια σου δωρεάν. Ναι, και είναι ένα ακριβό ως χαρτί. Ναι, όποιος το πιάσει στα χέρια του θα συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι κάτι πρόχειρο, είναι καλοδουλεμένο. Με πάρα πολύ καλή ποιότητα. Βασικά, εγώ δεν έχω ξαναδεί και δεν νομίζω, δεν θυμάμαι να έχει ξαναυπάρξει ένα τέτοιο παρόμοιο έντυπο, δηλαδή σε Free Press, που να έχει τέτοια ποιότητα. Βαρύ χαρτί, λουστρασιών, mm-hmm. Πολύ καλή δουλειά στην. Εντάξει, με ανάγλυφο τον τίτλο πάνω. Mm-hmm. Ναι. Καταρχάς, να πω πως το εγχείρημα ανήκει στον εκδότη του περιοδικού, τον Δαμιανό του Διαπαρίδη, ο οποίος ήθελε να δημιουργήσει κάτι. Όχι για να υπάρξει, αλλά κάτι το οποίο θα είναι διαφορετικό. Τώρα, ποια είναι η φιλοσοφία του Prestige? Κάνουμε lifestyle. Δηλαδή, ας απενοχοποιήσουμε λίγο τον όρο lifestyle. Όταν λέμε lifestyle, εμείς απευθυνόμαστε σε ανθρώπους που έχουν κάτι να πούν, κάτι να δώσουν, είτε αυτοί είναι αυτό που λέμε αναγνωρίσιμοι, είτε μη αναγνωρίσιμοι. Mm-hmm. Λίγο χαμογελάω με τον όρο το συγκεκριμένο αναγνωρίσιμο. Εντάξει, επειδή το ξεφίλησα, συμφωνώ μαζί σου, μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό και σε καμία περίπτωση αυτό το lifestyle που εσείς υπηρετείτε, όπως το επισήμανες, δεν έχει να κάνει με κουτσομπολίστικη διάθεση, με φτηνή.
φτηνή εκλαΐκευση και κοιτάω από την κλειδαρότρυπα. Ξέρεις ποιος είναι ο στόχος μας? Να μας διαβάσουν και να είναι μέσα στο περιοδικό, είτε ως αρθρογραφία είτε ως συνεντεύξεις, άνθρωποι οι οποίοι σε αυτό που έχουν κάνει, είτε είναι δημοσιογράφοι, είτε παρουσιαστές, είτε επιχειρηματίες, είτε επιστήμονες, είτε νέοι άνθρωποι, φοιτητές κτλ., έχουν καταφέρει, έχουν πετύχει. Ή αν δεν το έχουν καταφέρει, προσανατολίζονται σε αυτόν τον στόχο και το προσπαθούν. Το επιδιώκουν με έντιμα μέσα, χωρίς να κοιτάζουν κάτι διαφορετικό από αυτό. Είναι δηλαδή προσιλωμένοι στο στόχο τους. Και εγώ πραγματικά θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όποιος μένει στην Ελλάδα, είτε είναι νέος, είτε μεγαλύτερος, αλλά πόσο περισσότερο ένας νέος, ότι είναι ήρωας. Διότι είναι μια χώρα όπου δεν προσφέρει πραγματικά τίποτα στους νέους ανθρώπους. Πιστεύω ότι όσοι νέοι υπάρχουν, όχι μόνο στο επάγγελμά μας, αλλά από κάθε επάγγελμα, αν είναι ικανοί, αν έχουν φιλοδοξίες, αν έχουν όνειρα, μένουν στο περιθώριο. Διότι καλός ή κακός, αυτοί που κατέχουν κάποιες θέσεις από το παρελθόν, ίσως λίγο να τους βλέπουν με στραβό μάτι. Ίσως λίγο να μας φοβούνται, να το πω έτσι απλά. Αλλά τι θα κάνουμε, θα κάτσουμε σταυρωμένα τα χέρια? Όχι. Μπορούμε όλοι μαζί να συμπορευτούμε, να κάνουμε αυτό που λέμε μια ομάδα, ο ένας με τη βοήθεια του άλλου, και να καταφέρουμε να μείνουμε στην Ελλάδα και τουλάχιστον αν δεν πετύχουμε αυτό το όνειρο που λέμε, να προσανατολιστούμε σε αυτόν τον δρόμο και να το παλέψουμε. Και να είμαστε ικανοποιημένοι, ή μάλλον να είσαστε, γιατί εγώ δεν ανήκω στη νέα γενιά. Εντάξει, οπότε ανήκεις. Αποστασιοποιούμε. να είστε όμως ικανοποιημένοι ότι τουλάχιστον παλέψατε. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα που περνάς. Και εγώ θα ήθελα να επισημάνω και κάτι άλλο. Εσύ είσαι απόφυτος της φιλοσοφικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Έτσι, από σωστά, εκεί δεν αποφύτησες. Ναι. Φιλοσοφικό-παιδαγωγικό το τμήμα. Φιλοσοφικό-παιδαγωγικό. Λοιπόν. Δεν εξάσκησες το επάγγελμά σου, προτίμησες να μπεις στην ζούγκλα των μίντια. Ναι, το εξάσκω εμέσως, διότι αυτή τη στιγμή διδάσκω σε ΙΕΚ στην Αθήνα δημοσιογραφία. Ναι, αλλά δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία, σωστά. Λοιπόν, τι σε έκανε να στρέψεις το ενδιαφέρον σου στον χώρο των μίντια και να αφήσεις το αντικείμενο των σπουδών σου, που θα σου εξασφάλιζε όχι μια καλύτερη ζωή, γιατί πλέον καλύτερη ζωή όλα είναι ρίσκα. Αλλά μία ζωή με μεγαλύτερη σταθερότητα. Είναι σχετικό πλέον η σταθερότητα. Ξέρεις τι πιστεύω, Χάρη? Ότι η δημοσιογραφία δεν είναι ότι λες ότι κάνεις μια δουλειά, ξεκινάω την τάδε ώρα, τελειώνω σε 8-10 ώρες. Είναι ένα μικρόβιο. το ξέρεις καλύτερα αυτό. Είναι ένα μικρόβιο, είναι ένα πάθος. Όπως κάποιοι άνθρωποι που έχουν κάποια πάθη στη ζωή τους και δεν μπορούν να τα αποβάλουν, έτσι θεωρώ ότι είναι και αυτό. Μια μπορεί φορά δημοσιογράφος, πάντα δημοσιογράφος. Ξέρεις τι, μπορεί κάθε μέρα, ας πούμε, να βρίζουμε τη δουλειά μας, αλλά την ημέρα που ξημερώνει λέμε ότι δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι το μικρόβιο, δεν ξέρω, να το ευχηθώ στους νεότερους, να μην το ευχηθώ να το αποκτήσουν. Είναι αυτό όμως. Είναι ένα μικρόβιο. Ό,τι και να πεις σε έναν μικρότερο, αυτός θα κάνει αυτό που θέλει. Και καλά θα κάνει. Και θα ταχθεί εκεί που θέλει. Οπότε, εντάξει, η ευχή απλά είναι ευχή. Έτσι για να την κάνουμε. Ναι. Θεωρώ ότι είναι ένας χώρος πολύ όμορφος, μαγικός. Καταρχάς, κάθε μέρα το ότι θα κάνεις κάτι διαφορετικό, θα γνωρίζεις διαφορετικούς ανθρώπους, θα δεις διαφορετικά θέματα, είναι σαν να κάνεις μικρά ταξίδια. Και με τα λεφτά τι γίνεται? Όταν τελειώνει ο μήνας και πρέπει να πληρώσεις τον νίκη σου, πρέπει να πληρώσεις τις υποχρεώσεις σου. Πόσο μπορεί να σε εξασφαλίσει οικονομικά πλέον η δημοσιογραφία στη χώρα μας, τώρα, στις μέρες που ζούμε? Νομίζω ότι χρειάζεται ιδιαίτερα μεγάλη υπομονή σε αυτό το κομμάτι. Επιμονή και επιμονή. Εγώ είμαι κατά κάποιων συναδέλφων οι οποίοι εργάζονται τζάμπα. Διότι πολύ εργαστήκαμε βέβαια τζάμπα στη ζωή μας, έτσι. Στην αρχή φυσικά. Στα πρώτα μου βήματα. Και εγώ εργάστηκα τζάμπα. Δύο χρόνια. Δεν έπαιρνα χρήματα. Δύο χρόνια, ναι. Απλά είναι το θέμα ότι να καταλάβουν ορισμένοι άνθρωποι, αυτοί που κατέχουν τις θέσεις, ότι είναι δουλειά. Δηλαδή, ωραία, θα κάνεις, ας πούμε, θα βγάλεις τη φιλαρέσκειά σου προς τα έξω με το να βγεις στην κάμερα, με το να γράψεις το όνομά σου κάτω από μια συνέντευξη, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό νομίζω ότι έρχεται και φεύγει μέσα σε ένα-δύο μήνες. Μετά, εφόσον μπει σε μια τον ρότα, λογαριασμό κάπως της έτσι. ΔΕΗ, του ΟΤΕ, του ενοικίου. Έτσι ακριβώς. Εφόσον μπει σε μια ρότα της δουλειάς, είναι καθαρά επαγγελματικό και το βλέπεις ως δουλειά. Είναι πολύ δύσκολο οικονομικά. Θεωρώ ότι είναι από τα επαγγέλματα τα οποία αμείβονται πολύ χαμηλά, εάν αμείβονται. Μάλιστα. Και ολοκληρώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, ποιο είναι το μήνυμα που έχεις να στείλεις στους ανθρώπους της γενιάς σου? Είσαι, επαναλαμβάνω, ένας νέος άνθρωπος που δεν έχει και πολλά χρόνια που ξεκίνησε τα βήματά του στον χώρο των media.
Πόσο? 8. Ω, εντάξει. Στη δεκαετία επάνω παίρνει το χάλκινο αστεράκι. Έτσι. Μετά πάει ασημένιο και χρυσό. Σαν το γάμο. Ναι, σαν το γάμο. Τι έχεις να πεις στους ανθρώπους της γενιάς σου, προκειμένου έτσι να ξεδιαλύνουν και αυτοί στο μυαλό τους μέσα τα όνειρα και τις επιδιώξεις τους και πόσο συμβατές είναι με την πραγματικότητα. Αυτό που έχω να τους πω είναι να ακολουθούν τα όνειρά τους, να μην ακούνε τίποτα που μπορεί να τους κάνει να παρεκκλίνουν από αυτό, είτε δεξιά είτε αριστερά. Φυσικά είναι καλό να ακούς γνώμες και απόψεις, αλλά να ακολουθούν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν, αυτό που αγαπούν, αυτό που έχουν ονειρευτεί και να παλεύουν γι' αυτό. Και αν δεν το καταφέρουν, τουλάχιστον ας πέσουν μαχόμενοι. Ωραία λοιπόν. Εγώ εύχομαι η ζωή να σου χαμογελάει και να είναι πάντα ηλαιόλουστη. Σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Εύχομαι τα καλύτερα και σε σένα και σε όλη την ομάδα του Prestige. Mm-hmm. Όπου είναι μεγάλη, έτσι. Και έχει... περιμένουμε. Είναι μεγάλη, έτσι. Πολυπληθείς, πόσο δηλαδή μεγάλη. 27 αρθρογράφους, όπου είναι και αρκετοί γνωστοί. Ο Γιάννης ο Ζουγανέλης, ο Δημήτρης ο Σταρόβας, ο Λάκης ο Γαβαλάς, η Έμιλη Βανίου, ο Κώστας ο Λεφάκης στα Ζώδια, ο Θάνος Ασκητής, ο Βασίλης ο Λεβέντης, ο πολιτικός αρχηγός. Είναι αρκετοί. Τους πληρώνεις αυτούς. Εντάξει. Ωραία. Έχει ο καθένας το χώρο και τον χρόνο να γράψει αυτό που θέλει, να εκφράσει αυτό που. Ωραία, δυνατή, πολύ δυνατή ομάδα. Εύχομαι σε σένα τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επαναλαμβάνω την ευχή, εύχομαι ηλιόλουστη ζωή. Πάμε να δούμε όμως από τον Σάκη Αρναούτογλου αν θα έχουμε ηλιόλουστη μέρα και μέρες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρη.